Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αναμένοντας τον Μπαράκ Ομπάμα αύριο στην Αθήνα, την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου μετά το 1999, η κυβέρνηση βρίσκεται σε πυρετό διαβουλεύσεων και προετοιμασιών και ευελπιστεί βέβαια από τον ίδιο να εκπέμψει ένα θετικό σήμα για τη χώρα μας, βάζοντας ένα τέλος στην ιδιότυπη καραντίνα στην οποία βρισκόμαστε τα τελευταία χρόνια. Στη σκιά της επίσκεψης Ομπάμα σήμερα και τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών στην Αθήνα, με τα οποία ξεκινάει και νέος κύκλος επαφών μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών, για να κλείσουν τα ανοιχτά ζητήματα της δεύτερης αξιολόγησης εν ώψη του κρίσιμου Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. Στη τελική ευθεία, το νομοσχέδιο με τα κίνητρα για τις συναλλαγές μέσω πλαστικού χρήματος, με τη νέα Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου να το φέρει προς εξέταση στην πρώτη της συνάντηση με τους θεσμούς μέσα στην εβδομάδα. 41 ημέρες. Τόσο έχει διαρκέσει η σιωπή της Kim Kardashian στα social media, από τη στιγμή που έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας στη σουίτα του ξενοδοχείου της στο Παρίσι. Οι απώλειες από αυτό το γεγονός, 1,8 εκατομμύρια δολάρια. Η σιωπή δεν είναι χρυσό σε αυτή την περίπτωση. Ανωδικά άνοιξε η αγορά στο χρηματιστήριο Αθηνών με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει τις 585,14 μονάδες, σημειώνοντας άνω το 0,44% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, στο insider.gr.